Έχουμε μείνει λοιπόν ότι ο χώρος. Α, έλεγες λοιπόν ότι στο δεύτερο επίπεδο περνάνε στα θήτα. Ναι. Και υπάρχει και τρίτο επίπεδο. Πάμε για τα δέλτα. Αυτή είναι η εγκύμηση. Όπου εκεί πλέον χαλαρώνει εκεί... εντελώς ο ολκός. Εκεί. Ψυχή σώματος. Εκεί. Όχι απλά χαλαρώνει. Πέφτουν παλμοί, πέφτουν μέχρι και παλμοί. Είναι ορισμένοι οι οποίοι σταματάει και η καρδιά σου. Εκεί δεν είναι επικίνδυνα πράγματα. Πολύ επικίνδυνα, αλλά θα πρέπει να γνωρίζεις αυτός που ασχολείται με αυτό, θα πρέπει να γνωρίζει για να μην επιτρέπει την πάυση της ταλάντωσης της καρδιάς. Πρέπει να την ευνοεί. Γι' αυτό επεμένως ήταν γιατροί. Ακριβώς. Ασκληπιάδες. Είναι μια ασκληπιάδες. Οι οποίοι ξέρανε πώς και τι. Και εγώ όταν λέω ότι αυτός ο ήχος είναι έτσι, πρέπει να παίζουμε έτσι, υπάρχει λόγος που παίζω έτσι. Παίζω έτσι γιατί πρέπει να διατηρήσω την κατάσταση αυτήν η οποία απαιτείται για να διατηρηθεί και να έχουμε αποτέλεσμα θεραπευτικό. Διαφορετικά μπορεί να γίνει ζημιά. Α, εννοείς το κούρδισμα που κάνεις. Τα κουρδίσματα, ο ήχος, τα όργανα. Δεν μπορείς να πας με ένα πιάνο να κάνεις θεραπεία. Δεν γίνεται. Ούτε με το βιολί μπορεί να κάνει θεραπεία. Δεν γίνεται. Ούτε με τον αυλό μπορώ να κάνω θεραπεία. Με τον αυλό μπορώ να κάνω προετοιμασία. Να παίξω στην αρχή. Να προετοιμάσω. Να δονήσω το χώρο. Γιατί ο αυλός είναι άποση. Είναι ο χώρος. Ενώ η λύρα είναι κάθε τι ακτίνα. Πάει κατευθείαν στην καρδιά και στον εγκέφαλο. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στο θέατρο. Και έτσι γνωρίζουμε πλέον τώρα ότι το θέατρο ήταν μοιρασμένο στη μέση. Και ο τρόπος που κινείται είναι το δεξιόστροφο και αριστερόστροφο. Έμοιαζε με τον εγκέφαλο δηλαδή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και όχι μόνο απλά το ίδιο πράγμα, με την ίδια θετηρία εδώ πίσω. Παρακεφαλίδα. Ακριβώς, όπως το βλέπεις. Η υπόφυση της θαλασσιά, ναι, ναι. Και η κόκκινο το G είναι η επίφυση. Ναι, ναι, όπως το βλέπεις, ακριβώς. Έτσι. Πότε θα έρθω εγώ να στα δείξω. Θα έρθω. Θα πρέπει να έρθω. Μην τον απλιεύεις, άστον. Θα πρέπει να έρθω. Πρέπει να έρθω. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι το θέατρο το οποίο έπρεπε να κουρδιστεί φα, ας πούμε. Και έπρεπε να το κουρδίσουν φά το θέατρο. Χρησιμοποιούσαν τα πιθάρια. Τα οποία ήταν... Και είπαμε. Οι ανατολικοί λαοί έχουν κάτι μπολ μεταλλικά. Τα οποία τα χρησιμοποιούν. Αυτά είναι τα αντιηχεία των θεάτρων, των αρχαίων ελληνικών θεάτρων. Μάλιστα. Τα οποία δεν τα δονούσε το που είναι μηχανικός τρόπος, τα αλλά... δονούσε το θέατρο το ίδιο. Και πώς δονούνται από το θέατρο το ίδιο. Ο ηθοποιός ήταν εδώ στη Θυμέλη και είχε το λόγο του. Ο ηθοποιός βεβαίως δεν ήταν μόνο λόγος, ήταν και τραγουδιστής, τραγουδούσε κιόλας. Η ορχήστρα ήταν πίσω εδώ. Η ορχήστρα δονούσε όλο το θέατρο. Τα αντιηχεία ερεθίζονται από την ορχήστρα και παρήγαγαν τον ήχο από τα, στον οποίο ήταν κουρδισμένα αυτά. Ήταν κουρδισμένα σε ένα συγκεκριμένο ήχο, όπως είχαμε πει. Δηλαδή, αν το μουσικό έργο, το θεατρικό έργο, οι Βάκχες, ας πούμε, λέμε τώρα, ή η Ηλέκτρα, ή... Οι Πέρσες, ένα οποιοδήποτε θεατρικό έργο. Δεν ήταν όπως τα παίζουν σήμερα. Όλα γινόντουσαν τραγουδιστά. Βεβαίως. Ήταν με μουσική. Και το κάθε έργο ήταν γραμμένο σε συγκεκριμένη τονική. Δηλαδή, αν οι Βάκχες ήταν γραμμένες σε φα, το θέατρο πρέπει να κουρδιστεί φα. Πώς να επέμβει, δηλαδή. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Έχουμε το θέατρο χτισμένο έτοιμο. Πρόκειται να έρθει να παίξει Βάκχες κουρδισμένες σε φα. Ναι. Κάνανε, στρίβανε τα αντιηχεία. Παίρνανε αντιηχεία
με τα αυγά ήτανε... Τα αλλάζανε. Από σπόντο. Βεβαίως, αυτά τα παίρνανε τα αγκαλιά τους και φέρνανε. Νόμιζα ότι ήτανε σωματωμένα στις σκάλες. Όχι, είναι τα μπόλα αυτά που έχουν οι Ινδοί. Μα νόμιζα ότι είναι μέσα στην κατασκευή και υπήρχε... Όχι, ήταν ξεχωριστά. Μάλιστα. Τα κατασκεύαζαν και τα κατασκεύαζαν, θυμόσαστε που μιλάγαμε για τα κουδούνια που φτιάχνανε. Ναι. Με μέταλλο. Και, δεν επειδή... και υπήρχαν τρόποι. Τα ανθρώπινα σώματα που ήταν παρόντα 1000-2000 δεν επηρέαζαν. Δεν κατάλαβα. Ο κόσμος που έμπαινε μέσα δεν επηρέαζε. Όχι, γιατί η θέση τους δεν επηρεάζεται από τον κόσμο. Και θα το εξηγήσουμε πιο κάτω. Λοιπόν, άρα η δόνηση του θεατρού προέρχεται από τα αντιηχεία, τα οποία ήταν μεταλλικά, Ναι. Ήταν μεταλλικά, πύληνα, ξύλινα ορισμένα και από χαλαζία ορισμένα άλλα ή μάρμαρο. Αλλά αυτά τα μαρμάρινα ήταν μόνο από πεντελικό, το οποίο ήταν φλίδα μαρμάρου και ήταν μπόλι, το φτιάχνανε εγώ το... Αυτά τα διοιχεία υπήρχαν στο διάζωμα. Στα διαζώματα. Στα διαζώματα. Λοιπόν, συνήθως έχουμε ένα διάζωμα, δεν έχουμε. Τρία. Πρόσεξε. Το πρώτο μέρος που στείναν τα διοιχεία ήταν εδώ. Εδώ. Εδώ αυτό το μπλε είναι τα νερά. Το αυλάκι, ναι. Εδώ το αυλάκι. Μπροστά, εδώ, ανάμεσα στον κόσμο και στο αυλάκι. Ωραία. Βάζανε τα αντιηχεία. Ωραία. Τα πρώτα αντιηχεία, τα οποία ήταν στραμμένα ακριβώς στα κεφάλια. Ωραία, έτσι. Ήταν στα κεφάλια... Των ηθοποιών. Των ηθοποιών. Λοιπόν. Το δεύτερο ήταν στο λιάζωμα το δεύτερο. Ωραία. Και σημάδευαν πάλι ωραία, κάτω έτσι. Ναι. Και το τρίτο ήταν πάνω εδώ. Άρα δεν είναι τρία διαζώματα στην ουσία, ένα κεντρικό και το τελευταίο. Το τελευταίο και το πρώτο. Ένα κεντρικό. Τα τρία σημεία, όχι διαζώματα. Ναι. Συγγνώμη, τα τρία σημεία που τα έβαζα. Λοιπόν, επάνω, τα οποία κοιτάζαν και αυτά κάτω έτσι. Ακόμη περισσότερο. Με βάσεις και τα γέρνανε. Για να κοιτάζουν. Αυτά είχαν διάφορα μεγέθη. Ακριβώς. Τα επάνω ήταν μεγάλα. Ήταν πιθάρια μεγάλα. Τα κάτω ήταν πιο μικρά λίγο, τα μεσαία. Και τα κάτω ήταν ακόμα πιο μικρά. Και αν δεν έφυγε ο κάνα, δίνανε και τα αντίστοιχο ήχο, έτσι. Ναι. Ανάλογα το μέγεθος ήταν και το κούρδισμά τους. Τώρα... Αν ήθελαν να τα κουρδίσουν λίγο διαφορετικά, δηλαδή... Βάζανε υγρά μέσα. Βάζανε ή νερό, ή άμμο, ή λάδι. Οπότε το επίπεδο που βάζανε, εντάξει. Ανάλογα το επίπεδο που βάζανε, βρίσκανε και την τονικότητα. Έτσι. Κούρδισμα κανονικό, ακριβώς κούρδισμα. Όπως κάνουμε στο όργανο. Κάτι ακόμη να ρωτήσω. Τα πιθάρια, αν ας πούμε ήταν πύληνα. Ναι. Ήταν παντού πύληνα. Ή στο κέντρο είχαμε πυλό και δίπλα είχαμε ξύλο. Παντού. Ό,τι είδος χρησιμοποιούσαν ήταν και στις ολικά πίσεις. Ήταν. Αν ήταν από ξύλο ήταν όλο βαρέλι ξύλινο. Όχι όλο το βαρέλι, όλα τα βαρέλια. Ναι, όλα τα βαρέλια ξύλινο. Όλα τα βαρέλια. Ναι, πες ότι ήταν μαρμάρινα. Ήταν όλα μαρμάρινα. Όλα. Ωραία. Μεταλλικά, όλα. Ωραία. Γιατί το κάθε είδος έχει την δική του ταλάντωση. Άρα θα παράξει συγκεκριμένη ποιότητα ήχου. Ναι, μια μιλάμε για την ελληνικά. Είχε καμία επίστρωση υλικού το μάρμαρο σε σημεία. Τη ζωδόνηση είχε. Τη ζωδόνηση ήταν άλλο. Δεν ήταν μάρμαρο ακριβώς η ζωδόνηση, ήταν φτιαγμένο. Ήταν κατασκευασμένο. Ήταν με υλικό, ήταν με κουρασάνι που λέμε. Ναι. Ήταν με ασπράδια αυγού. Τα περνάγανε με ασπράδια αυγού. Για να τα σκλήρουν. Τσεκάβουνε ή τις... Μπετό έφτιαχναν.
Με ασπράδια εγώ και τις μετοχές του Δεδόνη, αλλά παντού, παντού. Πάντως είδος κάποιος μου είπε, θα μου πάει στην περασμένη, τον περασμένη πότε σου είχαν πει τον Ρή, πριν τα γιώτε στην Επίδαρο με τον αυτό, ναι, το φίλο μας τον Παντελή. Παντελή. Ένας από αυτούς μου είπε, το πέντε ψηλό, το αδίδι. Ναι, Ηλία μου, ναι. Ότι να το βλέπεις αυτή το κολλό. Είναι πετόν, πρέπει να σαν έχουν πετόν. Ναι, ναι, είναι πετόν. Και όντως έμεινε σαν πετό. Κανονικό μηχαλίκι. Με καρμπίλι. Ναι, ναι. Πολλά, πώς είναι αυτό. Κομπατά για πάνω, όπως λες. Ναι, ναι, να το πώς είναι το μοσαϊκό. Πώς είναι το μοσαϊκό, ψηλό, 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 έτσι να εστιοδοδόνι. Αυτά. Μπετό. Στην Επίδαυρο. Και στην Επίδαυρο. Έχει στην Επίδαυρο. Σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Τι έκαναν. Είχαν τρόπους που έκανε μία σύνθεση χημική, δεν ξέρω τι, το οποίο αποτελείται από κάποιο υγρό και από ασπράδι αυγού. Τα ανακάτευαν αυτά τα δύο ή τρία, δεν ξέρω το υγρό τι άλλα πράγματα είχε μέσα, ποιος ξέρει, δεν το ξέρουμε αυτό. Και έπαιρναν τριμμένο μάρμαρο, το έβαζαν σε καλούπι, ρίχνανε το υγρό αυτό πάνω και γινότανε μάρμαρο. Κολόνα, κανονική. Άγαλμα, οτιδήποτε. Ο αριθμός των πιθαριών ήταν σε αυτές τις θέσεις που δείχνει. Σε αυτές τις θέσεις που δείχνει. Δηλαδή 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 1, 13. Ναι. Ναι, εντάξει. Γιατί έχουμε ένα φα. Γιατί έχουμε ένα φι. Αυτό είδα, γι' αυτό ναι. Τα βάζω. Έχουμε ένα κέντρο. Λοιπόν, ναι. Αυτό ήταν, ό,τι ήταν εδώ ήταν και εδώ. Και ό,τι ήταν εδώ και εδώ ήταν και εδώ πάνω. Το ίδιο ακριβώς. 13 εδώ, 13 εδώ, 13 εκεί, παντού 13. Το 13 ήταν σταθερό δηλαδή. Ναι, ναι, τα κομμάτια ήταν 13. Μπορούσαν όμως να έχουν και περισσότερα κομμάτια από 13. Δεν είχε να κάνει με την κλίμακα. Με την κλίμακα είχε να κάνει, αλλά ήθελαν ορισμένα σημεία, όσο περισσότερα έβαζες, τόσο μεγαλύτερη ταλάντωση δημιουργούσε στο θέατρο. Δηλαδή τα 13 ήταν ένας σταθερός αριθμός, ο οποίος χρησιμοποιούνται από πρώτο, δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Mm-hmm. Αν ήθελες τώρα να τα κάνεις 20, 21, 24, 25, εκεί που πρόσθετες ήταν στα σημεία που άνοιγε η βεντάλια. Ναι, ναι, πάνω. Επάνω. Όπου ανάμεσα από σι και φι ναι, ναι, έχουμε κι άλλο ένα. Ναι, έχουμε μη, δύο μη εδώ, μετά το φα, ρε, ρε και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε τώρα λίγο παρακάτω, να δείτε ακριβώς το ίδιο είναι και εδώ. Το ίδιο είναι και εδώ. Διαφορετικά κουρδίσματα. Να το. Λοιπόν, εδώ κάτω έστειναν τα κάτω. Στο βλέπει. Ναι. Εδώ έστειναν τα επάνω, τα μεσαία εδώ, γύρω γύρω. Και εδώ πάνω έστειναν τα άλλα. Εδώ. Mm-hmm. Όπως βλέπουμε, ο κύκλος είναι ολόκληρος. Εδώ είναι το παρασκήνιο και εδώ είναι το προσκήνιο. Το παρασκήνιο μέσα ήταν για να αλλάζουν, για να έχουν τα σκηνικά τους, τα πράγματα τους. Έξω το προσκήνιο ήταν αυτό που στείνονταν οι ορχήστρες. Ήταν από τρεις όροφους. Τριόροφο ήταν αυτό. Δεν ήταν μόνο όροφο. Στον πρώτο όροφο έπαιζε άλλη ορχήστρα, στο δεύτερο όροφο έπαιζε άλλη ορχήστρα και στο τρίτο όροφο έπαιζε άλλη ορχήστρα. Επί του συνόλου από 36 όργανα η κάθε ορχήστρα. Πώς είπατε, συμφωνική, ποια συμφωνική. Και παίζανε, φτάνουν να παίζουν και οι τρεις μαζί ή παίζανε... Παίζανε μαζί και οι τρεις σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά σε άλλες περιπτώσεις έπαιζαν ξεχωριστά η καθεμιά. Ναι, ναι. Αλλά υπήρχαν σημεία που έπαιζαν όλοι μαζί, όλοι, όλο, φουλ.
μετά στον Νίλο Μοντάνα Κλάτο και τους μαζί δεν θα πάει, έφευγε. Και ο τρίτος όροφος έφτανε στο επίπεδο των... Ο τρίτος όροφος χτύπαγε εδώ. Έφτανε εδώ πάνω. Στο επίπεδο των Κερκίνων. Χτύπαγε εδώ πάνω. Ο δεύτερος όροφος χτύπαγε εδώ και ο πρώτος όροφος χτύπαγε εδώ κάτω, γύρω γύρω. Που χτύπαγε ο τρίτος. Ναι, εδώ ακριβώς. Εδώ. Ο δεύτερος χτύπαγε εδώ. Στο διάζωμα. Εδώ και ο άλλος χτύπαγε εδώ πάνω. Τόσο ψηλός ήταν. Ναι. Ψηλά. Είχανε σκηνικά. Ναι, είχανε σκηνικά. Τα στείνανε μπροστά στην ορχήστρα. Τα στείνανε τα σκηνικά, όχι μπροστά στην ορχήστρα. Το σκηνικό συνήθως που είχανε ήταν σκηνικό αφαιρετικό, πως το λέμε σήμερα. Ναι. Έτσι. Αφαιρετικό. Απλά δινόντουσαν. Πες ότι είχε ένα παλάτι και έπρεπε να δείξει ότι βγαίνει από το παλάτι. Ήτανε όλο το σύστημα, το προσκήνιο ήταν ένα παλάτι, στο οποίο ήταν η ορχήστρα. Ενσωματώνανε το σκηνικό στην ορχήστρα. Ενσωματώνανε το σκηνικό στο θέατρο, στο λειτουργικό του θέατρου. Και το θέατρο ανάλογα, να το έργο ανάλογα. Και να ήταν ίσο τις πόλεις που θα φωτσάβουν για στάδιος. Ναι. Ανάλογα το έργο. Ανάλογα τι ανάγκες είχε το έργο. Πάντως δεν... και στα αρχαία κείμενα, αν ήταν, δεν μιλάνε πολύ για σκηνικό, μιλάνε για φορεσίες περισσότερα, δεν μπορούσαν να μάσκες. Ναι, παιδί μου, αλλά πες ότι έχουμε την, ότι πέφτεις στον τάφο. Θες ένα τάφο. Βγαίνεις στο παλάτι, όλα διαδραματίζονται στο παλάτι, όλα διαδραματίζονται... Εκεί μπροστά, το μπροστά ήταν το παλάτι. Είχαν πίσω, ξέρω εγώ, ένα θρόνο κάτι, ας πούμε, και λέω στο παλάτι. Λοιπόν, εδώ πρέπει να παρατηρήσω... Το σύγχρονο θέατρο έδωσε μεγάλη βάρτιδα στα σκηνικά. Το σύγχρονο θέατρο έδωσε μεγάλη βάρτιδα στα σκηνικά. Το σύγχρονο θέατρο έδωσε άλλη βάρτιδα. Στη φωνή και στην κίνηση ήταν. Πολύ. Ναι. Στον χώρο που κινείται. Όλα γιατί... Πώς κινείται, πώς φωνάζει, πώς τα βλέπει. Πιστεύω εγώ. Ναι. Και είναι λοιπόν, just κεντραρισμένο. Ακριβώς. Δεν είναι περίπου. Όχι, είναι ακριβώς. Και στα περισσότερα θέατρα ήταν έτσι. Τα περισσότερα θέατρα ήταν έτσι. Το κέντρο του θεάτρου είναι αυτό εδώ. Mm-hmm. Εδώ δηλαδή τώρα έχουμε αυτό που κλείνει. Mm-hmm. Αυτό το σημείο τώρα εδώ, από τη Θημέλη, είναι το σημείο 0 που φεύγουν τα μηνύματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που συνέβαινε εδώ μέσα, στο θεατρικό έργο, αυτό ταξίδευε και ως ήχος και ως εικόνα. Και με κόσμο και χωρίς κόσμο. Και με κόσμο και χωρίς κόσμο, ακριβώς. Ταξίδευε. Και όταν λέω ταξίδευε, κυριολεκτικά ταξίδευε. Είναι, αν το δούμε το θέατρο, είναι ένα πιάτο δορυφορικό. Το οποίο στέλνει και παίρνει. Από τη Θημέλη παίρνει ενέργεια, η οποία περνάει στο υπέδαφος του θεάτρου και επιστρέφει. Γι' αυτό την έχουν και 11 μέτρα κάτω. Δεν έχουν όλα τα θέατρα Θημέλη. Δεν έχουν όλα. Ποιο δεν έχει. Κέντρο έχουν όλα. Θημέλη δεν έχουν. Βάθο. Αυτό έχει του Άργους, ποια άλλα. Ποια άλλα είναι. Δεν έχει. Η Δοδόνη, όχι δεν έχει Θημέλη. Έχει όμως βράχο το κέντρο. Έχει ένα βραχάκι στο κέντρο. Μπορεί να είναι Θημέλη και να την έχουν. Ο Διόνυσος εδώ. Καταστρέφει. Όχι, ο Διόνυσος δεν έχει. Έβαζαν πάνω Θημέλη πρόσθετη. Εδώ στο Διόνυσο.
όλα είχαν θυμέλη, πρόσθετε θυμέλες. Είπες ότι έπαιρνε η θυμέλη την ενέργεια, την έστελνε κάτω και την ξαναγύρωνε. Λοιπόν. Άρα θυμέλη είχανε, αλλά με αυτό το βάθος δεν είχανε. Με αυτό το βάθος όχι δεν είχε. Να τι εδώ είναι. Τι βλέπουμε. Και βλέπουμε το ενεργειακό πεδίο πώς κινείται εδώ. Ουσία κλείσει το θέατρο και πάψει να είναι σχεδόν ημικύκλο, που είναι κάτι παραπάνω από ημικύκλο, γίνεται ολοστρόγγυλο. Η θυμέλη πλέον έρχεται κέντρο-κέντρο. Μα είναι στρογγυλό, είναι στρογγυλό. Αν το δεις αυτό έξω, βλέπεις εδώ πως βγαίνει, είναι στρογγυλό, αλλά είναι παράκεντρα στρογγυλό. Δηλαδή ακόμη κι αν το κλείσουν, ναι. Ακόμη κι αν το κλείσουν, το κάνουμε έξω από το προσκήνιο. Αν το κάνουμε στρογγυλό, θα έχουμε, θα έχουμε μία διαδρομή της σπήρας η οποία θα είναι αδιφάγα, δηλαδή θα τρώει τον εαυτό της. Δεν θα μπορέσει να στείλει μήνυμα αυτό το μήνυμα που θέλουμε. Γι' αυτό όχι την να έχουμε... Το, συγγνώμη, όχι να το κλείσουμε, να το κάνουμε, να το χτίσουμε. Όχι, όχι, νοητά, αν το κλείσουμε νοητά. Όχι, δεν μπορεί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί από εδώ μέχρι εδώ έχει αυτήν την... αυτό το άνοιγμα και είναι φτιαγμένο για αυτό. Όχι, άλλο λέω. Ότι το θέατρο εδώ έτσι, ναι, και τη θυμέλη. Αν στο μυαλό μας το φτιάξουμε και η θυμέλη πια. Τα πρώτα πρώτα θέατρα ήταν ολοστρόγγυλα. Με καθίσματα εννοείς γενικά. Ήταν ολοστρόγγυλα. Ναι. Αλλά όταν όμως συνειδητοποίησαν για ποιο λόγο γίνεται έτσι, κύλο, άλλαξε ο τρόπος. Και λέω, έτσι όπως είναι. Τώρα, mm-hmm, αν στο μυαλό μας το φτιάξουμε, η θυμέλη έρχεται κέντρο πια. Ναι. Αυτό λέω. Όχι, γιατί είναι τώρα παράκεντρο. Είναι παράκεντρο. Κέντρο είναι. Άμα το ολοκληρώσεις, κέντρο, ναι, πρέπει να. Δεν μπορείς να το ολοκληρώσεις όμως, γιατί θα πρέπει να πάρει το ύψος όλου αυτού χωρίς γύρω, να το χτίσεις. Αν κάνεις νοητό κύκλο. Είναι το κέντρο πια. Ένα νοητό κύκλο θα τον έχεις γύρω γύρω. Μοιραίο είναι να έχεις νοητό. Αλλά εδώ είναι παράκεντρο όμως. Γιατί είναι παράκεντρο? Γιατί είναι χτισμένο παράκεντρο. Πού υπάρχει ένα αρχαίο θέατρο? Πώς το κάνουμε, θα πάει πολύ μικρός. Λοιπόν. Και μας είπαν έτσι ξεκίνησε το αποδόξιο το αρχαίο θέατρο. Το που ήταν ένα, έτσι και αυτό εδώ της μια βούβα, σαν πως κλειστό γύρω γύρω, είμαι κύκλο, όχι στο εγκλό όμως. Κλειστό γύρω γύρω και πέσα από τη διαμερία. Η ημικύκλιο είναι τα τελεστήρια ημικύκλια. Συγγνώμη, πώς ήταν τη Τσελευσίνος που είχαμε δει, αλλά ήταν τετράγωνο. Όχι, όχι. Όχι, αυτό είναι τελεστήριο τη Τσελευσίνας. Τα τετράγωνα είναι τελεστήρια. Αλλά τα οειδή, αυτά που είναι οειδή, είναι τελεστήρια όλα αυτά. Σα στάδιο εννοείς. Όχι, όχι, μικρότητα, μικρό. Μικρά είναι, μικρά, αλλά είναι μακρόστενα. Και είναι οειδή. Και τη μεγαλοπολίση πρέπει να είναι. Αυτό είναι στρογγυλό τη μεγαλοπολίση. Τελικά είναι όλο στρογγυλό αυτό. Εδώ τώρα παρατηρούμε γιατί η θυμέλη είναι 11 μέτρα. Γιατί είναι 11 μέτρα το ύψο εδώ. Οπότε πάει. Όσο πάνω κάτω. Όσο πάνω κάτω. Και είναι μια κολόνα η θυμέλη. Μέσα. Κολόνα, μαρμάρι. Είναι στο μοναδικό θέατρο που υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν θυμέλες, αλλά είναι πιο μικρές οι άλλες. Έτσι δεν είναι τόσο μεγάλες, είναι πιο μικρές. Και εδώ παρατηρούμε την κοιλότητα που έχουν τα καθίσματα. Α, δεν είχαν μόνο τα μπροστινά την κοιλότητα. Όλα, από όλα, μέχρι πάνω, όλα. Όλα την έβλεπαν αυτή για να. Γιατί όπως καθόντουσαν από κάτω, κάτω από τα πόδια τους, επέστρεφε ο ήχος. Λοιπόν, τώρα, πώς βγάζανε τις συχνότητες της κλίμακας?
Την κλίμακα πώς την έβγαζα μέσα στο θέατρο? Με τετράγωνα. Με ιερές τετρακτές. Το βλέπουμε. Ένα. Η μία γωνία φτάνει εδώ. Η άλλη είναι εδώ, είναι έξω. Η άλλη είναι εδώ έξω και η άλλη είναι εκεί. Έχουμε στο 6 αυτές τους δύο ήχους. Και τώρα έχουμε στο πράσινο. Το βλέπουμε το πράσινο. Έχει αυτόν και αυτόν τον ήχο εδώ. Έχουμε το γαλάζιο. Έχει αυτό και αυτόν τον ήχο εδώ. Έχουμε το κίτρινο. Τετράγωνα τα οποία... τετράγωνα τα οποία τα έβαζαν και έβγαζαν συντεταγμένες τους ήχους. Τι εμείς τα έβγαζαν? Στο τα κέντρο, συνδύαζα. Στο κέντρο, εδώ στο ναι, κέντρο, ναι, ναι, ναι. Στο είχε κέντρο. Είχε ένα τετράγωνο περιφέρον που... Ναι, είχε ένα τετράγωνο το οποίο το έστειναν το πρώτο τετράγωνο, έβαζαν το πρώτο τετράγωνο ακριβώς στο κέντρο, το πρώτο. Εννοείς τα αντιηχεία έβαζαν? Ναι, για να, τα σημεία που θα στήσουν τα αντιηχεία. Αυτό εννοούσες έβαζαν. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ωραία. Τα αντιηχεία. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο... Όλα τα χρώματα κινούνται. Το κόκκινο. Ναι. Κέντρο. Ήταν σόλ. Έστειναν το αντιηχείο του σόλ. Μάλιστα. Το κίτρινο δεν ήταν σόλ, ήταν φα. Έστειναν το αντιηχείο, το αντιηχείο του φα. Το βλέπεις που είναι. Δεν είναι ακριβώς πάνω στη γραμμή, είναι πιο δίπλα λίγο εδώ. Όχι, είναι εκεί που είναι. Ναι, ναι, εκεί που είναι. Άρα το αντιηχείο έπιανε θέση καθίσματος. Ακριβώς. Όχι καθίσματος. Στο σημείο, εδώ. Αλλά... Στο διάζωμα. Ναι, δεν έμπαινε όπου να είναι. Δεν το βάζαμε όπου να είναι. Ναι, στη μέση του διαζώματος υπήρχε ένα πιθάρι. Εκεί, ναι, εκεί που έπρεπε να είναι. Εκεί που έπρεπε, υπήρχε ένα πιθάρι. Εκεί, ναι. Ή ένα, ή δύο, ή τρία, ή πέντε. Μπορεί να είχαν πέντε μαζί. Δίπλα το ένα, δίπλα το άλλο. Για να έχουν μεγαλύτερη ένταση. Δεν έπαιρνα από εκεί, τα πιάζανε. Όχι, δεν περνούσαν από εκεί. Ήταν. Πάμε πάλι. Τα διαζώματα περνάνε. Πάμε. Έλα να το καταλάβει. Να το δεις από πάνω, να καταλάβεις το διάζωμα. Το βλέπεις? Στο διάζωμα περπατάει. Εδώ τώρα περπατάει ο κόσμος. Ναι. Και τότε περπατούσαν. Ναι. Εδώ μπροστά όμως, εδώ, όλο μπροστά, που δεν περπατάει κανένας. Α, στην πρώτη θέση, ας πούμε. Εδώ, ναι, μπροστά είχαν το αντιηχείο. Στην πρώτη θέση. Τα οποία κοιτούσαν από πάνω, ναι, κάτω έτσι. Ναι, 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 ναι. Στην πρώτη θέση, ας πούμε. Εδώ. Στην πλάτη της πρώτης θέσης. Αυτό λέω. Εκεί. Εκεί δεν περπατάει κανείς. Υπερυψωμένα, ε. Υπερυψωμένα, ψηλά. Δεν ενοχλούσαν. Δεν ενοχλούσαν τίποτα καθόλου. Ηχητικά εννοώ. Αυτό ήταν κοντά. Όχι, δεν άκουγα το αντιηχείο. Δεν το ακούσεις εσύ. Δεν είναι ηχείο να το. Όπως θα το ανοίξει, να το έχεις μες στα αυτή σου. Το αντιηχείο θα φτάσει μακριά. Για αυτή τη δουλειά είναι να πάει. Και είναι φτιαγμένο για να διανύσει αυτή την απόσταση. Ωραία, μην καθυστερούμε. Έτσι. Όχι, λοιπόν. Να καθυστερούμε. Πάμε παρακάτω. Όπως βλέπουμε, το κάθε ένα από αυτά έμπαινε στη θέση, γιατί αυτή η θέση είναι η κλίμακα. Εδώ είναι σολ, εδώ είναι φα, εδώ είναι μη, είναι πιο κοντά, πιο μικρό. Αρχίζουν και μικραίνουν, τα βλέπετε, και μικραίνουν οι αποστάσεις τους. Έτσι λειτουργούσε το θέατρο, το αρχαίο ελληνικό θέατρο.